Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Οικονομίδη, και γιατί σκεφτήκαμε να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Οικονομίδη, γιατί πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2012, στο τέλος του πρώτου Riding the Greek Wave, ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας διανομής The Match Factory, ο κύριος Μάικλ Βέμπερ, ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρείας του να συμμετέχει στην ελληνική ταινία με τον ελληνικό τίτλο «Το μικρό ψάρι». Η τριμερής παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Κύπρου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο του μοντάζ ή κάτι τέτοιο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, ευωδόθηκε την προηγούμενη χρονιά και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της. Σύντομα, μέσα 14, θα τη δούμε κιόλας. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παραγωγή, στην οποία συμμετέχουν οι Φάλιρον Χάους. Πολύ μεγάλη, μια κανονική παραγωγή. Για την Ελλάδα. Μια κανονική παραγωγή. Μεγάλες παραγωγές είναι τους Μαραχδί και Βάλε. Όχι λοιπόν. Πολύ μεγάλη παραγωγή. Μια κανονική παραγωγή. Συγγνώμη, αλλά χρειαζόμαστε και διαδίκτυο τύπου διευκρινήσεις, ας πούμε, αυτή την εποχή. Okay. Που πέφτει πολύ λάσπη από εδώ και από εκεί. Κατάλαβα σημαίνει. Εγώ κατάλαβα, αλλά αν υπάρχει, αν θέλει. Ναι, όχι, απλά θέλω να πω, είναι μια κανονική παραγωγή. Είναι μια κανονική παραγωγή, όπως λοιπόν. Πρέπει να είναι, δηλαδή, οι παραγωγές, ας πούμε. Μια μέση παραγωγή, κανονική. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμμετέχοντες του workshop να με ακολουθήσουν αυτή τη στιγμή στον χώρο των εργασιών. Ναι. Στο καλό, λοιπόν. Παραγωγή της ταινίας «Το μικρό ψάρι» είναι η Φάλιρον House Productions, οι Αργοναύτες, η Match Factory και ο Γιάννης Οικονομίδης Films. Συμπαραγωγή η Feel Good Entertainment, το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, υποστηριζόμενο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ενίσχυση από το Yuri Maz και από το NRW. Και έχουμε δίπλα μας τον συνσεναριογράφο και σκηνοθέτη, τον Γιάννη Οικονομίδη, να μας πει λίγο, να μας μιλήσει ως σκηνοθέτης βεβαίως και συμπαραγωγός, για το προφίλ αυτής της παραγωγής. Κοιτάξτε, θα μιλήσω λίγο έτσι με τους όρους της παραγωγής πιο πολύ. Εντάξει, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η τέταρτη μου ταινία, «Το μικρό ψάρι». Και η πρώτη ταινία που κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια έτσι διεθνή συμπαραγωγή, ναι, σύνθεση. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου όλα ξεκινάνε από το σενάριο. Δηλαδή, υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια στο να φτιάξουμε ένα ενδιαφέρον σενάριο που να μπορέσει να ανταποκριθεί και να ανοίξει ένα διάλογο και με ξένους συμπαραγωγούς, δηλαδή για να βρεθεί ενδιαφέρον, ας πούμε, να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα διάλογο κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε στο να πραγματώσουμε μια ελληνική ταινία. Έχω και λοιπόν ένα καλό σενάριο. Έχεις το πρώτο πλεονέκτημα. Από εκεί ξεκινάς. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι να έχεις ένα σενάριο. Να έχεις ένα σενάριο που να αφορά. Που να αφορά. Όχι μόνο εσένα ή τη γειτονιά σου, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορείς καν να ξεκινήσεις. Από εκεί και πέρα, εγώ είχα τη μεγάλη τύχη να συνεργάζομαι με δύο ανθρώπους, τους παραγωγούς μου, τον Χρήστο τον Κωνσταντακόπουλο και τον Πάνο τον Παπαχατζή, οι οποίοι ανέλαβαν σχεδόν τα πάντα όσον αφορά το κομμάτι το παραγωγικό. Για να είμαι ειλικρινής, πολύ λίγα πράγματα έκανα εγώ όσον αφορά την εξέλιξη της παραγωγής, το πώς τσούληξε όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με το να ευωδοθεί το παραγωγικό σχήμα και στο τέλος να καταφέρουμε να πάμε σε γύρισμα με ένα ολοκληρωμένο budget, όπως το είχαμε σχεδιάσει. Υπό μία έννοια, ίσως ο Χρήστος και ο Παναγιώτης θα έπρεπε να είναι στη θέση μου για να μιλήσουν έτσι πιο συγκεκριμένα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ακολουθούθηκε μια διαδικασία που υποθέτω ότι την ακολουθούν όλοι οι κινηματογραφιστές, όλη η παραγωγή. Δηλαδή, βγήκαμε έξω και το κυνηγήσαμε. Δηλαδή,
Αυτό μας πήρε, βέβαια, 2 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Από τη στιγμή, δηλαδή, που γράφεται ένα σενάριο και μεταφράζεται και λες ότι βγαίνεις έξω να κυνηγήσεις την κατάσταση, το πότε θα τα καταφέρεις είναι με αποσιοποιητικά. Εσένα, σαν σκηνοθέτη, σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα σε σχέση με τις άλλες ταινίες που δεν είχαν αυτό το βάρος της συμπαραγωγής, ας πούμε, με ξένους. Σε δυσκόλεψε, έκανες κάτι... Εντάξει, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος της ευθύνης. Οπότε, από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι... Όταν λέω άνθρωποι, ακόμα και φορείς, έτσι. Κάποιοι φορείς, κάποιοι άνθρωποι, το λέω με την συσσαγωγικά, επενδύουν κάποια λεφτά σε ένα project, αυτό το πράγμα οφείλεις να το σεβαστείς σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, για μένα, το καινούργιο γεγονός ότι το Yuri Mas, η Match Factory, το NRW, πέρα από την τρομερά σημαντική συμμετοχή του και του κινηματογράφου και της Φίλκου στην ταινία, και της Κύπρου, βέβαια, ήταν σημαντικό. Δηλαδή, είχα ένα επιπλέον άγχος παραπάνω, και έχω. Με την έννοια, όμως, της ευθύνης, του να μπορέσω να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς τους ανθρώπους που επενδύσαν σε μένα τα λεφτά τους και στο σενάριό μου, έτσι, και σε ό,τι έχω εγώ στο κεφάλι μου ως δημιουργός. Σου ζητήσανε πράγματα που δεν ήθελες να κάνεις? Όχι. Όχι. Πέρα από τα τυπικά που προϋποθέτει μια συμπαραγωγή. Δηλαδή, κάθε κομμάτι έχει κάποιες απαιτήσεις. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ακροτηριάζουν ένα δημιουργικό όραμα. Σε ένα σκηνοθέτη που δεν έχει ακόμα αυτή την εμπειρία, θα είχες να δώσεις κάποια κατεύθυνση? Εκτός από αυτό που είπες για το σενάριο, ένα καλό σενάριο. Είναι να βρει ένα καλό παραγωγό. Όλα έχουν να κάνουν με τον παραγωγό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, το να κάνεις μια ταινία είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Το να βρεις λεφτά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, επίσης. Όλη η ιστορία παίζεται στο να έχεις ένα καλό συνεργάτη παραγωγό, ο οποίος θα σε καλύψει, θα σου προσφέρει κάλυψη σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο απλό πράγμα που είναι το λογιστικό ζήτημα του φοβερού ελληνικού κράτους, με την απίστευτη παραλογισμό και τη γραφειοκρατία, μέχρι τα πιο μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν το να καταφέρει να σου εξασφαλίσει χρήματα και να μπορείς να κατέβεις αύριο στο γήπεδο του γυρίσματος, να παίξεις μπάλα και να μην σε απασχολεί τίποτα και να σε στηρίξει, ας πούμε. Να κάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή. Ο παραγωγός ξεκινάει την ταινία ή ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος? Και ο σεναριογράφος. Το σενάριο ξεκινάει την ταινία. Χωρίς σενάριο δεν μπορείς να ονειρεύεσαι. Τίποτα. Το σενάριο ξεκινούν όλα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σενάριο και ή θα γίνει ταινία ή δεν θα γίνει. Ή θα γίνει, ξέρω εγώ, με ποιους όρους θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Στην Ευρώπη, έτσι. Στην Αμερική ισχύει αυτό που λες. Ο παραγωγός μπορεί να ξεκινά την ταινία. Ούτε κάνει σενάριογράφη. Αλλά στην Ευρώπη τουλάχιστον εντάξει. Θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει, να κάνει κάποια ερώτηση ή υπάρχει κάποιο κενό σημείο τον Οικονομίδη που τον έχουμε κοντά μας, γιατί πρέπει να περάσουμε στην επόμενη συζήτηση. Παρακαλώ. Λεπτομέρειες για αυτό που αποκαλέσατε κυνήγι. Βέβαια, από ό,τι ο ίδιος είπατε, το έκανε η παραγωγή, το έκανανε. Ναι. Επομένως, φαντάζομαι, αλλά επειδή νομίζω είναι και το θέμα της σημερινής ημέρας, όπως μας είπε και η κυρία, κάποιες περισσότερες εμπειρίες από το κυνήγι. Ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπειρίες, όπως σας είπα πριν, έτσι. Αλλά όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει ο καθένας, αυτό που εννοούμε κυνήγι είναι οι σχέσεις, οι επαφές, τα pitching, μεταφράζεις στο σενάριο, πας στα φεστιβάλ,
προσπαθείς να συγκροτήσεις κάποιες συμπαραγωγές σε κάποιες χώρες, προσπαθείς να προκαλέσεις ενδιαφέρον για το project σου. Αυτά όλα, δηλαδή αυτό που κάνουν όλοι, δηλαδή. Θέλω να πω... Τι να σας πω, τι άλλο να σας πω, δηλαδή... Είναι γνωστό. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή είτε είσαι πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, είτε είσαι ακόμα και ένας επώνυμος σκηνοθέτης από τη Γαλλία και τη Γερμανία, το πρόβλημα είναι το ίδιο. Δηλαδή, όλοι έχουν δυσκολία στο να στήσουν μια παραγωγή. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Όλοι ακόμα και μεγάλοι σκηνοθέτες ψάχνουν χρήματα για να κάνουν τις ταινίες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα που στην πραγματικότητα έχει κανόνες, αλλά δεν έχει και κανόνες. Είναι ανοιχτή αγορά, εντάξει, υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπάρχει το πλαίσιο των χωρών με τις εθνικές κινηματογραφίες, τα αντίστοιχα κέντρα κινηματογράφου, και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ποιος είσαι, τι δουλειά έχεις πίσω σου, έτσι, τι ταινίες έχεις κάνει, πού έχουν πάει οι ταινίες σου, ποιο αυτό, το να τ' άλλο, το σενάριο, ικανή παραγωγή να μπορέσουν να πείσουν ανθρώπους, κόσμο, fans, ότι αξίζει τον κόπο να... γίνει μια κατάσταση και κάπως έτσι γίνεται προχωράει και στείνεται μια ταινία. Δεν υπάρχει αλφαβήτα ακριβώς, ας πούμε, ότι ξέρεις. Κάνεις αυτό για αυτό. Αυτό το κατάλαβα. Από ότι καταλαβαίνω επίσης το κυνήγι πάντα εντός εισαγωγικών ή εκτός το δικό σας, είχε να κάνει με τον παραγωγό. Έχει να κάνει με τον παραγωγό, αλλά έχει να κάνει και με το ότι... Θα ήθελα σαν λεπτομέρειες, σαν, πώς να το πούμε, βιωματικές και να μην πω κουτσομπολιό ακριβώς. Αλλά έτσι λεπτομέρειες, όχι γενικά πράγματα, γιατί τα γενικά φαντάζομαι τα ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα μια ερώτηση. Το κύριο Παπαχατζή και τα λοιπά, τον γνωρίζατε από πριν? Έκανα πριν πάω στον κύριο Παπαχατζή, πήγα... σε άλλους ένα, δύο, τρεις. Μου είπε ο πρώτος ότι ξέρω εγώ αυτό. Μου είπε ο δεύτερος έτσι. Το έμαθε ο κύριος Παπαχατζής μέσω του Δευτέρου και έδειξε κάπως έτσι. Ή είχε συνεργαστεί με τον διευθυντή φωτογραφίας μου και αυτός του είπε ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που ετοιμάζει ο οικονομικός. Κάτι τέτοιο. Μια τέτοια ιστορία να το δέσω διαφορετικά, σαν να γυρίζατε μια ταινία. Σαν να γυρίζετε μια ταινία, τα πλάνα. Δεν θα ήταν τα πλάνα η διαδοχή της ή ένα σενάριο. Δεν θα ήταν η διαδοχή των σκηνών έτσι γενική. Θα ήταν με πρόσωπα και καταστάσεις έτσι πιο συγκεκριμένες, πιο λεπτομερείς. Ευχαριστώ και πάλι. Υπάρχει προσωπική ιστορία να μοιραστείς μαζί μας από τις περιπέτειές σου? Δεν νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έτσι κι αλλιώς έκανα τη δεύτερη, τρίτη μου ταινία. Εγώ έχω μια εταιρεία παραγωγής στην Κύπρο. Πάντα η Κύπρος ήταν μέσα οικονομικά στις ταινίες μου. Δηλαδή πάντα επένδυε στις ταινίες που έκανα στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια δηλαδή ερχόταν χρήμα εδώ πέρα. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Με τον Παναγιώτη τον Παπαχατζή που μοιραζόμαστε μια πολύ μεγάλη έτσι, κοινή πορεία από τη δεύτερη μου ταινία. Από ταινία σε ταινία έχουμε καταφέρει, παιδί μου, έχουμε κάνει τις ταινίες που έχουμε κάνει, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε θεμελιώσει ένα όνομα, αν αυτό μπορεί να υποθεί κάπως έτσι, σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί πέρα το πρόβλημα πάντα υπήρχε και υπάρχει ακόμα για όλους. Το πώς, ας πούμε, βγαίνεις έξω. Είτε όσο... παραγωγή, ούτε ως ανάγκη να στηθεί μια παραγωγή, ακόμα, αλλά και ως τελειωμένη ταινία. Δηλαδή, ακόμα και σαν τελειωμένη ταινία, ελληνικές ταινίες, στην πραγματικότητα, πολύ δύσκολα, πέρα από τα φεστιβάλ, πουλιούνται. Έτσι, πολύ δύσκολα, δηλαδή, είναι εξαγώγημα προϊόν. Δεν μιλάω τώρα για τα φεστιβάλ. Λοιπόν, πολύ δύσκολα φέρνουν τα λεφτά τους, δηλαδή, πίσω. Αυτό το ζήτημα υπάρχει και ενδεχομένως να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα. Η κίνηση κλειδί που κάναμε, που μας, αυτό που μας έδωσε το έναυσμα να μπορέσουμε με το καινούριο σενάριο
να έχουμε κάποιες προοπτικές σε ένα πιο διεθνές επίπεδο, ας πούμε, ήταν η παρουσία του νέου μου παραγωγού, του Χρήστου Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος είχε σχέσεις με το εξωτερικό και έχει εξαιρετικές σχέσεις με το εξωτερικό, ο οποίος έβαλε κάποια καινούρια δεδομένα στο τραπέζι όσον αφορά το μικρό ψάρι, έτσι. Όταν και οι τρεις μαζί, εγώ από την Κύπρο, ο Παναγιώτης και ο Χρήστος από Ελλάδα και ο Χρήστος από εξωτερικό, συγκροτήσαμε μία ομάδα η οποία μαζί προσπαθήσαμε να στήσουμε μία συμπαραγωγή με τη Γερμανία. Με το φαν της Κολονίας. Στο project μπήκε και ο Μάικλ Βέμπερ της Match Factory, οπότε τα πράγματα κουμπώσανε αρκετά καλά. Μετά η ταινία πήγε στο Yuri Mas και εκεί είχε καλή τύχη. Και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Κάπως έτσι. Δηλαδή, για να σου το πω απλά, πράγμα που το ξέρεις και δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις, όλη η ιστορία είναι να βρεις τον άνθρωπο, ο οποίος έχει κάποιες δυνατότητες. Απλά πράγματα, κατάλαβες να σου πω. Να βρεις τον άνθρωπο, ο οποίος έχει τις δυνατότητες να κάνει 5 κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι πάντα οι κινήσεις ευοδόνονται. Σου είπα και πριν, η πίστα είναι δύσκολη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλά από εκεί ξεκινάς. Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο, ο οποίος... Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό. Και για το γήπεδο του εσωτερικού. Πάλι πρέπει να βρεις τον άνθρωπο, ο οποίος όχι μόνο θα σου εξασφαλίσει την παραγωγή του project, αλλά θα σου εξασφαλίσει και την κάλυψή σου ως δημιουργός. Δηλαδή έναν καλό παραγωγό. Εντάξει. Ε? Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους θα πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να αγαπάνε το project, το δικό σου. Δηλαδή πρέπει να το νιώθουν δικό τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλά πράγματα βλέπουμε στην Ελλάδα να ξεκινάνε, να τσακίζονται, να χάνονται στην πορεία, να γίνονται πλακώματα. Δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει ένα team που να είναι ενωμένο, αγαπημένο, να έχει την ίδια πίστη και, τον ίδιο στόχο. Έτσι. Τότε υπάρχουν πολλές ελπίδες όλο αυτό το πράγμα να ευοδοθεί. Κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι το Γιάννη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ.